Κεντρική Πλατεία, όπου ζητήσαμε από τον πρόεδρο του Σκαλιοδάν, του Συλλόγου, τον κύριο Νικόλα Πελεκάνο, να μας μιλήσει, γιατί έγινε μια πολύ όμορφη κίνηση στα χωριά μπροστά. Δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει ο πρόεδρος του Συλλόγου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς εδώ και 4 χρόνια κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει σε συνεργασία με το νοσοκομείο να διοργανώνουμε ιατρικές εξετάσεις για τους κατοίκους των χωριών. Έτσι και φέτος, βέβαια φέτος ειδικά το κάναμε και μόνο από την Περιανάκη, μετά από έτοιμά μας το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε και την Παρασκευή βρεθήκαμε με κλιμάκιο από γιατρούς, νοσηλευτές και πήγαμε και στα 4 χωριά, Αργυνώντα, Σκάλια, Εμποριό και Παλιόνισο, προκειμένου να εξεταστούν οι υπέργυροι κάτοικοι, οι οποίοι είναι δύσκολο για να μετακινηθούν. Σωστά. Υπήρξε ανταπόκριση από τους κατοίκους, το περιμένανε. Έτσι, ναι. Το θέλανε, γιατί νιώθουν ότι κάποιος ασχολείται μαζί τους και δεν είναι εγκατελειμμένοι και ξεχασμένοι, πολύ ειδικά σωστά τώρα το χειμώνα που είναι δύσκολες οι μετακινήσεις. Προσπαθούμε να το καθιερώσουμε, είναι τέταρτη χρονιά που το κάνουμε. Όπως ξέρετε και εσείς το έχετε δει, εμείς φτιάξαμε ένα πρόχειρο εξεταστήριο στον χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Σκαλίων. Ναι. Βέβαια φέτος για λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων δεν μαζευτήκαμε στο σχολείο, πήγαμε επιτόπου στο κάθε χωριό. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο. Βεβαίως. Και τους μετρήσαν πίεση. Τους κάνανε γενικά ζάχαρο, όλα αυτά. Όλα αυτά τα έχουν κάνει και αιματολογικές εξετάσεις. Εντάξει, θα ήταν στα πολύ καλύτερα. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του νοσοκομείου, τον κύριο Φανιό, έτσι, για την ανταπόκριση, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες για τις εξετάσεις. Και να τονίσω την προθυμία τους. Την προθυμία τους να πάμε και στον τελευταίο κάτοικο και να μην μείνει κανείς που είχε ανάγκη και δεν εξετάστηκε. Νομίζω ότι. Και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε εσάς με τη δραστηριότητα που επιδεικνύεται για την περιοχή εκεί. Είναι πολύ σημαντική. Εμείς ως Σύλλογος των Σκαλίων προσπαθούμε με κάθε τρόπο, όπως μπορούμε, να βοηθήσουμε και το χωριό μας αλλά και την περιοχή συνολικά. Πολύ καλά κάνετε. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω το εξής. Μετά την δράση αυτή, είχα δεχθεί κάποια τηλέφωνα και από άλλες περιοχές που υπάρχει ανάγκη. Καλό θα είναι λοιπόν οι αρμόδιοι να προγραμματίσουν να πάνε και σε άλλες περιοχές. Όποιοι είναι οι αρμόδιοι, ειδικά στην Τέλεντα, ας πούμε, είχε τεθεί θέμα ότι υπάρχει ανάγκη για κάποιους ανθρώπους να τους επισκεφθεί κάποιος. Καλό θα είναι οι αρμόδιοι να προγραμματίσουν και όπου υπάρχει αυτή η ανάγκη. Το νοσοκομείο νομίζω ότι είναι πρόθυμο. Αν τεθεί το αίτημα, θα γίνει. Να ανταποκριθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.